Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να δούμε μια απίστευτη καταγγελία που κάνει μια γυναίκα η οποία καταγγέλει τον 26χρονο σύζυγό της, ο οποίος τη χτύπησε, τη βίασε και την κλείδωσε στο σπίτι. Για πες μας. Τα είπες κυριολεκτικά όλα, Φίλιππε, και με τη σειρά τους. Πράγματι, ένας 26χρονος από την περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης βίασε, κλείδωσε και χτύπαγε τη γυναίκα του, από ό,τι αποδεικνύεται επί μέρες μάλιστα, ακριβώς γιατί είχε παθολογική ζήλια μαζί της, όπως τουλάχιστον η ίδια κατήγγειλε όταν κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι στο οποίο παρακαλώ την κρατούσε παρά τη θέλησή της. Κοινώς την είχε Όμηρο μέσα στο σπίτι της. Η γυναίκα λοιπόν βρήκε την ευκαιρία όταν η αδερφή της πήγε στο σπίτι να ισχυριστεί ότι θα πάνε για έναν καφέ λίγο πιο δίπλα, να πάει στην ελληνική αστυνομία, στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, να τον καταγγείλει και έτσι σήμερα ο 26χρονος να βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης για τις ασελγείς και όχι μόνο πράξεις που έκανε κατά τη σύζυγου της. Μάλιστα. Πάμε τώρα, γιατί υπάρχει η αντίδραση από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στα όσα κατήγγειλε η Ζήνα Κουτσελίνη στην εκπομπή της Αρίνητα Σπάνια σχετικά με την απόλυση της ιδίας της παρουσιάστριας όταν ήταν στον τηλεοπτικό σταθμό Α υπό την επίβλεψή της εκπομπή της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Πέθανε ο αδερφός της και λίγο μετά την κηδεία, δύο εβδομάδες μετά, την απέλησε. Για πες μας, γιατί υπάρχει αντίδραση από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ναι, υπάρχει μια έντονη αντίδραση, καθώς αυτά που ακούστηκαν από τη Ζήνα Κουτσελίνη, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σοβαρή καταγγελία. Όταν βγαίνει και λέει ότι εγώ έκανα τέτοια μεγάλη προσπάθεια, πέθανε ο αδερφός μου, παρόλα αυτά πήγα να στηρίξω την εκπομπή, έκανε αρκετά νούμερα τηλεθέασης, πήγαινε καλά. Και επειδή η ίδια ήθελε να είναι ακόμα περισσότερα και ήθελε να γίνει Μενεγάκη, αυτά δεν γίνονται σε μία μέρα, με απέλησε λίγο μετά την κηδεία του αδερφού μου. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό ξεσηκώνει ένα κύμα αντιδράσεων. Η ίδια λοιπόν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αρνείται τις κατηγορίες. Λέει ότι ουδέποτε είχε κάποιο λόγο συγκεκριμένη. Πάμε πρώτα να ακούσουμε την καταγγελία της Ζήνας Κουτσελίνη. Πάμε να δούμε ποια είναι η απάντηση αμέσως μετά της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Ενώ στη συνέχεια έχουμε και μία νέα καταγγελία για την παρουσιάστρια. Παρακαλώ. Τα χαμηλά νούμερα εκείνου του πρωινού, τα χρεώθηκες εσύ δηλαδή προσωπικά? Ενδεχομένως χρεώθηκα την αδυναμία μου η εκπομπή με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να κάνει με το που βγήκε 20%, γιατί είχε κάνει 18 και 15. Μάλιστα. Όταν έφυγα μετά όμως έκανε 4, 7, 8. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω, είχε τις δυσκολίες της. Mm-hmm. Και εγώ όταν ξεκίνησα είχα 2, 3, 5, 7, όπως όλοι οι άνθρωποι. Με απέλησαν λοιπόν. Αφού με απέλησαν, δεν έκαναν καν τον κόπο να μου δώσουν και την αποζημίωση. Και θυμάμαι τώρα αυτή την εποχή που λες. Ναι. Αλλά εγώ όλα τα στοιχεία τα έχω με ντοκουμέντα στα χέρια μου. Δεν τα έχω έτσι απλά. Είχα πληρωθεί ήδη τους 2 μήνες με την αύξηση που είχα πάρει. Μετά γύρισαν και μου είπαν ότι δεν ήμασταν σίγουροι θα σε κρατήσουμε. Ξέρεις εσύ τέτοια συμβόλαια στην τηλεόραση. Δηλαδή ότι θα με πηγαίναν μήνα-μήνα. Ναι, ναι. Αυτές είναι οι αλήθειες. Είχες πικραθεί, γι' αυτό λέω, αντέχει τηλεόραση να τις ακούσει. Γι' αυτό σου είπα ότι εγώ έχω όλα τα στοιχεία στα χέρια μου και όλα τα ντοκουμέντα. Όταν λοιπόν μετά από 25 χρόνια καριέρας, φτιάχνοντας παρουσιάστριες, προγράμματα και όλα τα σχετικά, νιώθεις ότι σε απολύουν και ενώ έχει πεθάνει ο αδερφός σου. Όχι. Σε αδειάζουν. Όχι. Δηλαδή. Έχει πεθάνει πριν μια εβδομάδα ο αδελφός μου. Θυμάμαι, Ζήνα. Και όλοι γύρω μου και τι θέλω και τι κάνω. Και στον αδερφό μου φεύγω για την κηδεία και γυρίζω πίσω. Ενώ δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμότητες με τον Αλέκο. Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει εκείνο στη ζωή και είμαι εγώ. Και φεύγω και γυρίζω για να κάνουμε πρεμιέρα. Και η πρεμιέρα κάνει 19% και ο ανταγωνισμός 9%. Το 19% μας δυσαρεστεί. Τη δεύτερη μέρα κάνει 15. Εκεί τα βάφουμε μαύρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω αυτό το πρόγραμμα που έχω βγάλει στον αέρα να κάνει με τη μία να γίνει Ελένη Μενεγάκη. Δεν μπορείς να γίνεις με τη μία. Θέλει πολλή δουλειά και να στρώσεις ποπό κάτω, όπως έστρωσα κι εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό σου λέω πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια, με τη Ζήνα. Αυτή είναι. Κανένα βιβλίο δεν μπορεί να την περιγράψει όλη αυτή την αλήθεια. Είχες πικραθεί τότε, το θυμάμαι, φίλοι. Όχι, δεν ήταν θέμα πίκρας, ήταν θέμα αδικίας. Να έχεις τα bullets
να πει στον άλλο ότι ξέρεις κάτι, σε διώχνω γιατί δεν σε θέλει ο άνθρωπος που παρουσιάζει την εκπομπή. Το να γυρνάς γύρω-γύρω στους διαδρόμους. Είχα στο μυαλό μου να σε κρατήσω μήνα-μήνα. Όταν όλα τα προγράμματα που έχουν στηθεί έχουν κάνει επιτυχία. Είτε είναι το Happy Day, ήδη εκείνο το διάστημα προχωράει. Δηλαδή, τότε το πρόσωπο που έκανε. Δηλαδή, μιλάς για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, με άλλα λόγια. Καλά, δεν το κρύψα. Όχι, θέλω να πω, η Κωνσταντίνα είχε πει ότι θέλει να σταματήσεις τότε. Αν το είπε η Κωνσταντίνα ή το είπε κάποιος άλλος από το πρόγραμμα, δηλαδή ο Καλημέρης. Μάλιστα. Εντάξει, εσύ είσαι ένα παθιασμένο κορίτσι, ρε παιδί μου, και θυμάσαι και τις φάσεις της ζωής σου, τις δύσκολες, πάλι με πάθος. Δηλαδή, ξέρω ότι. Δεν είναι θέμα δυσκολίας. Ήταν δυσκολία, ρε φίλε. Ήταν ένα πράγμα που είχε προχωρήσει σεζόν, είχε στήσει όλο το πράγμα μπροστά. Και έρχεται μια στιγμή και σου λένε στο τηλέφωνο, Ζήνα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα έρθει τη Δευτέρα κανονικά για τις άλλες δραστηριότητες. Και τη Δευτέρα με περιμένουν οι διευθυντές από το λογιστήριο να με απολύσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν κάθομαι να μιλήσω σε κανέναν, να πω τίποτα. Μπαίνω στο καβούκι μου, εξαφανίζομαι στο σπίτι μου, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν έδωσα καμιά συνέντευξη δημόσια. Δεν είπα κουβέντα. Και φρόντιζα να είμαι στο σπίτι μου χαρούμενη. Ναι, με προσπάθεια φαντάζομαι. Γιατί δεν έχεις μάθει να μην δουλεύεις. Έχω μάθει όμως το εξής. Όταν έγινα μάνα, όλα αυτά τα βάζω πίσω. Υποδέστερα, εννοείται. Εννοείται. Γι' αυτό σου λέω, ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό παιδί. Αυτό που σήμερα κάθεται εδώ και λέει την αλήθεια ή αυτό που έχει εξαφανιστεί στους διαδρόμους. Ποιο είναι. Για πες μου, σε κοιτάζω στα μάτια λοιπόν και σε ρωτάω. Και δεν είμαι θυμωμένη καθόλου. Ξέρεις τι είμαι, ειλικρινής με μένα. Γι' αυτό σου είπα, όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή και θα πάω εκεί ψηλά, εγώ είμαι πολύ σίγουρη για μένα, για όλη την αγκαλιά. Ξέρεις κάτι, Ανίτα, γιατί μιλάμε με αλήθειες τώρα. Ξέρεις τι είναι σε αυτό το κορίτσι που σήμερα θα χαιρόμουν πολύ να ερχόταν εδώ απέναντί μου να μ' ακούσει. Του έκανα σεμινάρια. Για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Για την Κωνσταντίνα. 3, 4, 5 ώρες. Πώς θα στηθεί στην κάμερα, πώς θα προχωρήσει, πώς θα πατήσει. Ωραία λοιπόν. Αν εκείνη δεν με έδιωξε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν με πήρε ένα τηλέφωνο, ε? Mm-hmm. Ποιος είναι υπεύθυνος για όλο αυτό? Γιατί σου λέω, δεν κρατάω κανένα θυμό. Κανένα. Αγάπη έχω για την Κωνσταντίνα. Έχεις όμως ρητορικές ερωτήσεις, έτσι. Ναι. Άρα το λες με γεγονότα αυτή τη στιγμή, δανείζεσαι γεγονότα αληθινά και μέσα από αυτά μιλάς. Γιατί έτσι έχεις μάθει να μιλάς εσύ, Ζήνα μου, τι να κάνουμε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα χρόνια, όταν ένας άνθρωπος είναι πολλά χρόνια σε ένα χώρο όπως είσαι εσύ και μπροστά έτσι, δυναμικά πολύ, νομίζω ότι είναι λογικό να περάσουν και φάσεις, ας πούμε, που θα σου αφήσουν μέσα σου κάποιες κακές αναμνήσεις. Δεν έχω κακές αναμνήσεις. Αυτό σου είπα και πριν. Καμία. Ξέρεις τι έχω? Αγάπη. Αυτό θα κρατήσεις από μένα. Αν υπάρχει αυτή η κασέτα ντοκουμέντο αύριο, υπάρχει μόνο αγάπη. Και γι' αυτό το πλάσμα που μόλις πριν σου είπα, ότι μετά την κηδεία του αδερφού μου, 2 εβδομάδες μετά με έδιωξε, αγάπη συνεχίζει να υπάρχει. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι το περιβάλλον της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου μας ενημερώνει και ότι η ίδια παρουσιάστη αρνείται όλες τις κατηγορίες. Mm-hmm. Για πες μας. Φυσικά αρνείται τα πάντα. Λέει ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο λέει αυτά τα πράγματα η Ζήνα Κουτσελίνη. Λέει ότι είναι όλα ψέματα φυσικά αυτά που λέει η Ζήνα Κουτσελίνη. Δεν είχε καμία εξουσία η ίδια για να κάνει απόλυση. Δεν είχε καμία εξουσία στα χέρια της και ούτε ήταν διευθύντρια για να απολύσει, ούτε ήταν η καναλάρχισσα. Αυτή ήταν απόφαση αλωνών. Η ίδια δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την απόλυση της Ζήνας Κουτσελίνη. Τι άλλο μας ενημερώνει το περιβάλλον της? Ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σκέφτεται να κινηθεί νομικά. Μάλιστα. Προς τη Ζήνα Κουτσελίνη, έπειτα από αυτά που είπε. Και σε ένα άλλο πρόσωπο επίσης, που θα ακούσουμε τώρα τι καταγγελία έκαναν μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό Μου. Ναι, είναι κάποιοι δημοσιογράφοι μέσα από την εκπομπή Στο Πρωινό, συγκεκριμένη Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία ανέφερε και έναν άλλο δημοσιογράφο. Και είπανε λοιπόν ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, την περίοδο που ήταν στον Α, έτσι και οι δύο δημοσιογράφοι, την περίοδο που ήταν στον Α, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μηδένιζε τους ανθρώπους, όλους τους συνεργάτες, και πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι έκλαιγαν στους διαδρόμους αναφιλητά. Για να ακούσουμε. Σε
Έλα, να κάνουμε κριτική. Καλημέρα. Καλά, κάποιος πρέπει να μιλήσει, είμαι εγώ, αλλά μιλήσει ο Βαγγέλης. Ας μιλήσει ο Βαγγέλης. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά απαράδεκτο να γυρνάει κάποιος από ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός και να αντιμετωπίζει απόλυση. Και αυτά μην νομίζετε ότι συνέβαιναν παλιά, συνεχίζουν να συμβαίνουν ακόμα και τώρα. Δηλαδή, ξέρω πρόσφατο περιστατικό, κάποιος γύρισε από την εντατική και μόλις γύρισε του είπαν επειδή θα μπορείς να δουλέψεις, απολύεσαι. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Έχω μια υποχρέωση. Πάντως σε όλους τους εργασιακούς χώρους μπορεί να συμβεί και είναι κάτι πολύ άσχημο. Ναι, βέβαια, με αυτό λέω ότι εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ άσχημο. Έχω όμως μια υποχρέωση που νιώθω την ανάγκη να την πω, γιατί δεν θέλω να μπω στην κατηγορία των ανθρώπων που όταν συνεργάζονται με κάποιον πάνε μαζί στο σινεμά και μετά βγαίνει, δεν συνεργάζονται πια και λένε τι κρίμα που πήγαινε στο σινεμά μόνος του και εκμεταλλευόταν περιστάσεις. Θέλω να πω για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της, έχω συνεργαστεί σε συγκεκριμένο τομέα. Θέλω. Νιώθω ηθική υποχρέωση να πω ότι ήταν πολύ ευγενική, ότι ήταν συνεργάσιμη και έκανε με μεγάλη όρεξη αυτά τα οποία της υποδείκνυα, τα οποία ήταν στην ηλικία της. Δηλαδή δεν ήθελε να γίνει κάτι άλλο. Μισό λεπτό, βρε Βαγγέλη μου, μισό λεπτό. Γιατί εγώ θυμάμαι, επειδή την έχουμε ζήσει και εγώ και ο Τάσος αυτή την εποχή στον Αλφα πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι ανθρώπους να κλαίνουν στους διαδρόμους, να κρύβονται στους διαδρόμους και μιλάω και για μένα. Εγώ δεν ήθελα να περνάω κάποτε από το οπτικό της πεδίο, μη τυχόν και στοχοποιηθώ για κάτι χωρίς λόγο. Ανθρώπους να παίρνουν τηλέφωνα στη διοίκηση και να λένε πάρτε μας, σας παρακαλώ, από αυτή την εκπομπή δεν θέλουμε να συνεργαζόμαστε με αυτό το κορίτσι. Που αυτή τη στιγμή να αποδεχτώ και να δεχτώ ότι έχει καταλάβει το λάθος του. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τότε όμως υπήρχε μια τρομοκρατία. Μηδένιζε ανθρώπους όπως η Ζήνα Κουτσελίνη και άλλοι αρχισυντάκτες, οι οποίοι είχαν μια πορεία 20 και 30 χρόνια στην τηλεόραση. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Το ότι εσύ έγινες αποδέκτης μια καλή συμπεριφορά, καλά κάνεις και το λες. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι με όλους. Αλλά ότι αυτά συνέβαιναν τότε και υπήρχαν άνθρωποι που είχαν χάσει τις δουλειές τους και είχαν πάει στο σπίτι τους, αυτά επειδή πάλι θα με βρίζουν στα social media και δεν με νοιάζει, είναι αλήθεια. Και να βγουν κάποια στιγμή και οι άνθρωποι που τα έζησαν 100% εκείνοι και να το πούνε. Ξέρεις, ακούω πολλές φορές ότι θα βγουν κάποιοι και δεν βλέπω. Απλώς αυτό που βλέπω είναι το φαινόμενο που σου έλεγα του σινεμά. Έβλεπα δηλαδή στα social διαφόρους ανθρώπους συνοδούς, οι οποίοι μετά, χωρίς να αλλάξει κάτι, από συνοδοί γίνανε καταγγέλλοντες. Δεν είναι απαγορευτικό πάντως, Βαγγέλη, να πηγαίνει σινεμά με την παρουσιάστρια ή τον παρουσιαστή, να γίνεται ό,τι γίνεται και μετά να εξαφανίσει. Όχι, όχι, φυσικά διότι... δεν είναι. Λέω ότι την ίδια εποχή, για την ίδια εποχή δεν μπορεί ταυτόχρονα να είσαι και κολαούζος, και για την ίδια εποχή να είσαι ταυτόχρονα και καταδόκης. Γιατί Ζήνα το λες αυτό, εγώ δεν έχω καταλάβει το σημείο. Όχι, όχι, λέω γενικότερα. Λέει για άλλους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στο πάνελ της, που κάνανε παρέα τότε θεωρώ, μαζί της. Και το θεωρώ δεν ξέρεις τι μεσολάβησε από το σινεμά μέχρι το να βγει κάποιος δεν να το ξέρω, πει. Δεν ξέρω, γιατί εγώ ήμουν εξ αποστάσεως. Λέω την προσωπική μου, τη μαρτυρία που νομίζω εσύ ότι... Εσύ πώς έφυγες. Εγώ έφυγα γιατί τέλειωσε αυτό το πράγμα. Δεν έφυγες ούτε από μόνος ούτε σε φύγανε. Εγώ πάντως δεν αμφισβητώ για να τοποθετηθώ κι εγώ. Δεν αμφισβητώ ούτε αυτά που καταγγέλει τώρα η Φωτεινή και είναι πράγματα που δεν έχουμε ακούσει πρώτη φορά για τη συμπεριφορά της Κωνσταντίνας. Όπως όμως δεν αμφισβητώ και μπράβο και στη στάση της Ζήνας το γεγονός, παιδί, ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει μεταμεληθεί και να πει ότι έχω αλλάξει, έκανα κάποια λάθη και τώρα δεν κάνω αυτά που έκανα στο παρελθόν. Δηλαδή, όλοι εξελισσόμεθα. Και για να πούμε. Σωστό. Και για να το άρθρασε, τη συγγνώμη, όχι η Κωνσταντίνα, και αν το αισθάνεται, είναι δικό του θέμα. Και για να πούμε και κάτι παραπάνω που έχει σημασία για να την υποστηρίξουμε και με κάποιο τρόπο. Ότι η Κωνσταντίνα είναι ένα κορίτσι για την οποία έτυχε να μάθουμε όλα αυτά που έκανε. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι στην τηλεόραση που συμπεριφέρονται με τον ίδιο και χειρότερο γιατί τρόπο και δεν θα μάθουμε ποτέ. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε. Δεν είναι απαραίτητο ότι μας αφορά εμάς αυτό το πράγμα το οποίο λέμε εσάς, τώρα. Κάποιος. Λοιπόν, να τα λέμε όπως είναι. Λοιπόν, πάμε εγώ φοβάμαι αυτό το δριός πεσούσης. Θα πεις για τη Ζήνα. Τι να πεις, για τη Σπυροπούλου λέμε τώρα. Μάλιστα. Εγώ περίεργα πράγματα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Δηλαδή, ένας παρουσιαστής... Εάν δεν είσαι μέσα σε μια εκπομπή, σε ένα σπίτι, είτε είναι αυτό επαγγελματικό, είτε είναι το οικογενειακό, είτε είναι οτιδήποτε, δεν μπορείς να ξέρεις. Σίγουρα. Εδώ μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι έζησαν. Εμείς δεν έχουμε ζήσει 24 Σπυροπούλου. Εμείς τη βλέπαμε μόνο στο γυαλί. Έτσι. Τι να πω. Μένουμε εδώ. Πάμε να γλεντήσουμε. Πάμε να διασκεδάσουμε. Πάμε λαδάδικα της Αθήνας σήμερα. Παρασκευή σήμερα. Και θα κάτσουμε στο σπίτι, όχι, πάμε και να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε και να γλεντήσουμε και να περάσουμε τέλεια. Πάμε, Αλέκο Ζαζόπουλος, Κώστας Αφέτης, Ελένη Χαραμή, ο Πλακιάς, το Κλαρίνο, πάμε για γλέντι τρικούβερτο. Και σήμερα Παρασκευή βράδυ και αύριο Σάββατο βράδυ. Πειραιώς 69, Αθήνα, τα λαδάδικα της Αθήνας, σας περιμένω.
Κώστας Αφέτης, Αλέκος Ζαζόπουλος και Έλενα Χαραμή στα Λαδάδικα της Αθήνας. Πειραιώς 69. Αλέκος Ζαζόπουλος. Θα πάρω ελικόπτερο στην υγειά της αχαριστής. Κώστας Αφέτης. Αγάπα με πως αγάπω γιατί το τρελόγω για μοντέρνα πίνα πίνα. Έλενα Χαραμή. Μα μέτρηκε το αίμα μου, το αίμα μου. Άναψα κερί στην εκκλησιά. Στο Κλαρίνο ο Πάνος Πλακιάς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από νωρίς με φαγητό και μέχρι το πρωί για γλέντι, χορό και διασκέδαση. Μενού από 15 ευρώ το άτομο. Τιμή φιάλης 120 ευρώ. Λαδάδικα της Αθήνας. Πειραιώς 69. Τηλέφωνο κρατήσεων 212-214-1414. Κώστας Αφέτης, Αλέκος Ζαζόπουλος και Έλενα Χαραμή στα Λαδάδικα της Αθήνας. Πειραιώς 69. Αλέκος Ζαζόπουλος. Θα πάρω ελικόπτερο στην υγειά της αχαριστής. Κώστας Αφέτης. Αγάπα με πως αγάπω γιατί το τρελόγω για μοντέρνα πίνα πίνα. Έλενα Χαραμή. Μα μέτρηκε το αίμα μου, το αίμα μου. Άναψα κερί στην εκκλησιά. Στο Κλαρίνο ο Πάνος Πλακιάς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από νωρίς με φαγητό και μέχρι το πρωί για γλέντι, χορό και διασκέδαση. Μενού από 15 ευρώ το άτομο. Τιμή φιάλης 120 ευρώ. Λαδάδικα της Αθήνας. Πειραιώς 69. Τηλέφωνο κρατήσεων 212-214-1414. Φύγαμε για Λαδάδικα και σήμερα βράδυ Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Πειραιώς 69 στην Αθήνα. Πάμε τώρα όμως λίγο να δούμε γιατί έγινε. Έχει γίνει έκτακτη είδηση. Πια επιστρέφει από την Ρώμη η Βανδύ με τον Μπισμπίκη. Και αυτό είναι έκτακτη είδηση, Λούρου. Που επιστρέφουνε, τι να πούμε, ότι δεν επιστρέφουνε. Και τόσους κόσμους επιστρέφει. Η είδηση είναι που επιστρέφει ο Μπισμπίκης με τη Βανδύ. Αφού είχαμε πει ότι πήγαν, να μην πούμε ότι επιστρέφουνε κιόλας. Τελειώσαν οι διακοπές τους. Τέλος. Πάει, μέχρι εδώ ήταν οι διακοπές. Βλέπετε τι γίνεται πρώτο θέμα στα κανάλια. Τα ακούτε. Τα ακούτε. Μα τώρα το θέμα ήταν. Μπορεί να γυρίζαν και γυρίζαν μαλωμένοι. Και να γυρίζαν τσακωμένοι και χωρισμένοι. Αυτοί γυρίζαν μαζί πάντως. Πάμε κολαγόνο γρήγορα. Πάμε κοντορή αξιοκόλλητο. Αρπάξε, πάρε Λούρου. Φτιάξε κολαγόνο εδώ για σένα στο 2.11.600 και όχι ένα. Δύο μπουκάλια κολαγόνου με κουρκουμίνι με 39 ευρώ. Τώρα προλάβετε αυτή τη σούπερ προσφορά. Δύο τα μπουκάλια του κολαγόνου μας με πολλές βιταμίνες B1, B2, B5, B6. Συνέζυμο κουτέν, MSN, βιταμίνη C, μαγνήσιο. Όλες οι βιταμίνες συγκεντρωμένες στο Gondi Reaction Collagen. Και δεν μόνο είναι οι βιταμίνες. Και η κουρκουμίνη η οποία κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία μας και στον οργανισμό μας. Να πούμε λοιπόν ότι η κουρκουμίνη έχει ισχυρή τυφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της προώρης γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. Επίσης να πούμε ότι στο 2.11.600 τώρα με 39 ευρώ θα βρείτε τα αγαπημένα σας αυτά τα δύο προϊόντα, γιατί δύο είναι, δύο μπουκάλια Golden Reaction Collagen και το δώρο, οι 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, οι οποίες τι κάνουν, βοηθάνε πάρα πολύ τον οργανισμό σας, γιατί τι κάνουν, τονώνουν, υποστηρίζουν το σηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος, καθώς και την αποτοξίνωση του οργανισμού σας. Εδώ, για εσάς τώρα. 2.11.600 με 39 ευρώ, 2 μπουκάλια Golden Reaction Collagen και 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για όλους εσάς και φυσικά δεν θα πονά τα κοκαλάκια σας και οι αρθρώσεις σας, προλαμβάνει την οστεοπόρωση, θα πηγαίνετε το πρωί να κάνετε τις δουλειές σας, θα ξυπνάτε και θα νιώθετε πολύ δυνατοί με πάρα πολύ ενέργεια και φυσικά θα έχετε υγεία στα μαλλιά σας, στα νύχια σας, στο δέρμα σας, ενώ ένα τείχος προστασίας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα θα δημιουργηθεί για να προστατεύσει τον οργανισμό σας. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε ένα εξώδικο που έστειλε ο Αντένα στον Αλφα σχετικά με το Reality Pharma που θα δούμε τις επόμενες ημέρες στους τηλεοπτικούς δέκτες μας. Ναι. Για πες μας. Τρέχουν για να προλάβουν μάλλον στον Αντένα, καθώς έστειλαν ήδη το πρώτο εξώδικο στο τηλεοπτικό σταθμό Α και αυτό έχει να κάνει
κάνει με τη Φάρμα το εξώδικο, καθώς θέλουν να προλάβουν έτσι ώστε να μην υπάρχουν spoiler, να μην δείχνουν spoiler στον Α, γιατί στον Α ήδη προσπάθησαν να απαθανατήσουν τους παίκτες που πρόκειται να μπουν στη Φάρμα, οι οποίοι να πούμε ότι ήδη έχουν πει σε καραντίνα και ετοιμάζονται σιγά σιγά για το παιχνίδι. Βέβαια, επειδή όπως είπαμε έγινε αυτό το περιστατικό με τον Α, γι' αυτό το λόγο έστειλαν το εξώδικο, έτσι ώστε να μην μπορούν καν να αναφερθούν πλέον στο παιχνίδι. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Να λέει ότι λεφτά υπάρχουν. Συνεχίζει και επιμένω, λεφτά υπάρχουν. Δεν το ξεχνάει αυτό που είπε. Τίποτα. Λεφτά υπάρχουν. Κατεβαίνω για να πάψουν οι απομιμήσεις, Ανδρέα. Πάμε το δούμε τι λέει. Αυτά τα δέχεται πολύς κόσμος για σας. Ότι υπήρξαν καινοτομίες και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ σημαντικές. Όμως, αρκετοί συμπολίτες μας σας κατηγορούν και βέβαια σας κατηγορεί και η Νέα Δημοκρατία στην οποία αναφερθήκατε πριν λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκάλυψε τις ευθύνες της για τη χρεοκοπία. Σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι αυτά τα λέτε αντίθετα για να κρύψετε τις δικές σας ευθύνες. Ότι δηλαδή με το λεφτά υπάρχουν που είπατε σε εκείνη την προεκλογική περίοδο και το οποίο το έχω και έτοιμο για να το δούμε, ότι ουσιαστικά παραπλανήσατε τον κόσμο, του δώσατε την αίσθηση ότι όλα πάνε καλά, ότι το ταμείο είναι γεμάτο. Και ενώ ο Καραμανλής έλεγε δεν μπορώ να σας δώσω αυξήσεις στις συντάξεις και τους μισθούς, εσείς με το λεφτά υπάρχουν θολώσατε τα νερά σε σχέση με την κακή οικονομική κατάσταση δεν της μίλησα, χώρας. Δεν μίλησα ούτε για αύξηση συντάξεων, ούτε για αύξηση να μισθών. Ακούσουμε βεβαίως, να ακούσουμε τα λεφτά υπάρχουν βεβαίως, και να συζητήσουμε βεβαίως, γιατί αυτή είναι η πιο κρίσιμη στιγμή της πολιτικής σας διαδρομής. Γιατί ρωτούν συνέχεια, μα πού θα βρείτε τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις, αν οικοκυρέψεις το κράτος, αν αξιοποιήσεις τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας, ώστε να βγατήσουν και να διαμορφώσουν, να δημιουργήσουν νέο πλούτο. Αλλά αυτά θέλουν σχέδιο. Θέλουν σχέδιο που να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι το συμφέρον των κομματικών παραγόντων, των ημέτερων και των ισχυρών στη χώρα μας. Αυτή είναι η περιβόητη αναφορά στο λεφτά υπάρχουν. Σας κατηγορούν ότι με αυτό θολώσατε την εικόνα. Και έτσι νόμιζε ο κόσμος ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Και ότι αυτό στη συνέχεια σας δέσμευσε πολιτικά και καθυστερήσατε να αντιδράσετε. Αφήσατε τη χώρα αδάνιστη για καιρό, ενώ θα μπορούσατε, λέει η Νέα Δημοκρατία, τους πρώτους μήνες της εκλογής σας να δανειστείτε αρκετά χρήματα και να ξεπεράσετε τον κάβο, να μην φτάσουμε στο μνημόνιο. Εγώ δεν θόλωσα την εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα την οποία εσείς δείξατε και την οποία λέω και σήμερα. Ακριβώς τα ίδια λέω σήμερα. Λεφτά υπάρχουν εφόσον, και βέβαια υπάρχουν και πολλά λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης πια, αλλά εν πάση περιπτώσει λεφτά υπάρχουν εάν νοικοκυρέψουμε τη χώρα, αν χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία, αν χτυπήσουμε τη διαφθορά. Αυτά όμως που είπατε κάναμε. Είπατε και τη λέξη διαφθορά και θυμήθηκα κι άλλο. Κι άλλο τώρα, θα τα πω. Αλλά πριν, ότι πριν σας πάει κατηγορούσανε, πως είπατε στο εξωτερικό ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Αυτό το οποίο εγώ είπα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν κατεστημένα, υπάρχουν κακές λειτουργίες, αντιδημοκρατικές, αδιαφανείς λειτουργίες στη χώρα μας, όπου τα λεφτά πέφτουν σε μια μαύρη τρύπα, πελατειακή. Αυτά λοιπόν είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Λεφτά υπάρχουν, λέει η Χαρά Λεμονή. Ακόμα. Αυτό έτσι επιμένει. Αλλά λέει εφόσον όμως. Ναι, και αν τώρα έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μα αυτό είπα από την αρχή. Άρα, παιδιά, είμαστε πλούσια χώρα. Λεφτά υπάρχουν για όλους. Άντε. Κυριάκο, τα βρήκε ο Γιώργος, δεν τα βρίσκεις εσύ. Τι γίνεται. Πού είναι. Κυριάκο, εδώ Γιώργος τα βρίσκει. Τα λέει, εδώ υπάρχουνε. Από εδώ, από εκεί, το ένα το άλλο. Δώσε και το κοσμάκι χρήμα. Και ο Τσίπρας έχει φάει τα μαλλιά του τώρα, έτσι. Πάμε λοιπόν. Τι τηλεθέαση έκανε, την έχουμε. Ναι, ναι, έκανε 12,9% στο δυναμικό και 15,5% στο γενικό σύνολο. Μάλιστα.
Και πώς το λέει, και τηλεθέαση και υπάρχει. Και τηλεθέαση υπάρχει. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα, γιατί υπάρχει όμως με όλα αυτά που ακούμε, με πιανόμαστε κιόλας. Μας πιάνει και ο αυγένας μας, μας πιάνει και η μέση μας, μας πιάνουν όλα. Οι πλάτες μας νιώθουμε πόνους. Γιατί από το πολύ χρήμα που κουβαλάει ο Έλληνας στην πλάτη του πονάει. Μα πονάνε τα πλευρά μας, η πλάτη μας, γιατί λεφτά υπάρχουν. Πάμε λοιπόν, πάρτε συσκευή μασάζ αυγένα και σώματος. Με 29 ευρώ κανονικά, αφού υπάρχουν λεφτά, θα πρέπει η εταιρεία που τα δίνει να διπλασιάσει κιόλας. Από 29 να το βάλει επί 2. Λεφτά υπάρχουν. Πάμε λοιπόν για μασάζ αυγένα και σώματος. Λοιπόν, η νούμερο 1 συσκευή είναι εδώ για εσάς με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Μόνο 29 ευρώ και ας υπάρχουν λεφτά όπως ακούγεται. 2-18-2-18-94-00 και για όλους εσάς που ενώ οι λεφτά υπάρχουν όπως λένε οι πολιτικοί, θα πάρετε δώρο και μία ζώνη στήριξης μέσης, γυλαίκο στήριξης μέσης δωρεάν. 2-18-2-18-94-00 μόνο με 29 ευρώ. Και επειδή θέλετε να φτιάξετε και το σαλόνι σας και θέλετε να φτιάξετε και τις καρέκλες του σπιτιού σας και λεφτά υπάρχουν, δώστε λίγα από αυτά που υπάρχουν και χωρίς να δώσετε μια περιουσία και κάντε εδώ πέρα την επιθυμία σας πραγματικότητα. Μόνο με 49 ευρώ μετατρέψτε τον παλιό σας καναπέ σε καινούριο σετ ελαστικών καλυμμάτων σαλονιού και όχι μόνο. Και το σαλόνι σας φτιάξτε και τις καρέκλες σας φτιάξτε. Μετατρέψτε τις παλιές σας καρέκλες σε καινούργιες. Μετατρέψτε το παλιό σας σαλόνι σε καινούριο. Πλησιάζουν σε λίγο οι γιορτές. Θα έχετε ένα ανανεωμένο σπιτικό πληρώνοντας τα λιγότερα χρήματα. 2-18-2-18-94-00. Προλαβαίνετε τώρα σούπερ προσφορές για όλους εσάς με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας και κάντε επιτέλους την ανακαίνισή σας χωρίς να ξοδέψετε μια ολόκληρη περιουσία. 2-18-2-18-94-00. Φτιάχνουμε το σαλόνι μας, φτιάχνουμε τις καρέκλες του σπιτιού μας. Δεν χρειάζεται να πετάξουμε τα παλιά μας έπιπλα. Τα μετατρέπουμε σε καινούρια χάρη σε αυτά τα ειδικά ελαστικά καλύματα. Πλένονται στο πλυντήριο, στεγρώνονται πάρα πολύ γρήγορα και φυσικά τοποθετούνται στο άψες βίσε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.